πουλιές μου. Μου έχει έρθει ένα μήνυμα, Ελεάνα, μ' ακούς. Μου έχει έρθει ένα μήνυμα. Από μακριά. Αρκετά. Μαλδίβες. Μαλδίβες, μην απαντάς. Ποιοι είναι προς αποχώρηση, μπορείτε να μου ξαναπείτε. Παναγιώτης Βασιλάκος, Νατάσα Καλογρίδη και η Μαντώμας. Βασιλάκος, Καλογρίδη, Ζόγκλα και Μαντώ Φωτιά. Λοιπόν, πες τα όλα. Κάποιος δεν αντέχει. Τι είναι τους τρεις. Όχι, από τους τέσσερις. Δεν αντέχει το αγώνισμα. Σήμερα θα δούμε ότι ένας παίκτης δεν αντέχει άλλο. Γενικά. Ψυχολογικά ή σωματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι πριν από το αγώνισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. Μετά αν έχει γίνει κάτι, πάντως σίγουρα κάποιος δεν αντέχει. Οργανικά ή ψυχικά. Δεν το ξέρω βρε αγάπη, μα το ήξερα δεν το έλεγα. Δεν καταλαβαίνω από αυτό. Άρα μας λες ότι μάλλον έχουμε μια μεγάλη ανατροπή. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι όπως το λες τώρα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι, ναι, ότι υπάρχει μεγάλη ανατροπή. Κάποιος δεν αντέχει. Και για να το διαβάζω από τον άνθρωπο που το έστειλε, δεν αντέχει και δεν θα είναι. Πώς να σου πω, ότι δεν αντέχει, τέλος. Άρα θα έχει κάνει πολύ σκληρό αγώνα. Δεν αντέχει, γεια σας. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω. Από τον Μαντώ, από την Καλογρίδη και από τον Βασιλάκο, έτσι. Δεν φαντάζομαι ότι αφού σήμερα αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αν είναι κάποιος από τους τρεις. Τι νοστά νεύρα βλέπετε να είναι πιο σπασμένα, γιατί εγώ βλέπω τον Παναγιώτη. Δεν είναι θέμα νεύρων, γιατί ας πούμε ο Παναγιώτης είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης και δεν το βάζει κάτω. Άρα που πήρε τον Παναγιώτη. Ωραία, και η Καλογρίδη θα μπορούσε να πέσει. Είναι πολύ κουρασμένη, είναι και η Μαντώ που είναι πιο ρομαντική. Τη Μαντώ τη βλέπεις να μην αντέχει. Τη Μαντώ έχω μια χαρά τη βλέπω, Μαντώνα. Η Μαντώ είναι στενοχωρημένη με όλο αυτό που έχει γίνει και μπορεί ρε παιδί μου να έχει. Να είναι πιεσμένη, όπως και η Μιλούση, ας πούμε, είναι πιεσμένη. Επίσης, μου στέλνει μηνύματα η Κυριακοπούλου από το γραφείο τύπου και με απειλεί αυτή τη στιγμή. Ο Πίτζης είναι πολύ πιεσμένος. Ο Πίτζης είναι πολύ πιεσμένος. Εγώ σου λέω για ένα μήνυμα που μου ήρθε. Τώρα δεν θα το έλεγα. Πάντως, όντως η Μιλούση δεν αντέχει άλλο. Ναι, το είπε. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν τρέφεται σωστά. Γενικά. Πήγε κουρασμένη στο αγώνα. Βέβαια. Είναι και μηνιών. Κάτι παραπάνω δεν μπορούν να σου πούνε. Τώρα τι να κάνω, μία. Τι θέλεις. Απόψε σημεία. Όνομα. Ο Μακρύβης ήταν καλά. Αφού χόρευε. Τα βρήκε και με την αποστολή. Αυτό που γίνανε ξαφνικά φίλοι το είδατε. Ότι από εκεί που τον είχαν στη γωνία τώρα έγιναν φίλοι ξαφνικά. Έτσι γίνονται αυτά. Και αυτό σε πειράζει ακόμα. Λοιπόν, σε πειράζει. Είναι περίεργο. 6.000 ευρώ το κρατάμε.